Ένα-ένα προσπαθούν να συναρμολογήσουν οι ανακριτές του τα ελάρνακα στα κομμάτια του παζλ της πρωτοφανούς υπόθεσης θανάτου 34χρονης Λετωνής την περασμένη Τρίτη στην Αραδίπου, κατά διάρκεια πνευματικής τελετής εξαγνισμού ψυχής και σώματος. Η ανέβρεση των συμμετεχόντων στη τελετή και η κλήτευσή τους για κατάθεση γίνεται μέσα από τις εικόνες που κατέγραψαν τα κλειστά κυκλώματα της οικίας που ενοικιάστηκε από την 50χρονη Ρωσίδα, που φέρεται να ήταν η διοργανώτρια. Μέχρι στιγμής έχουν δώσει καταθέσεις 6 από τους 20 που συμμετείχαν στην τελετή, καθώς και ο ιδιοκτής της οικίας στην Αραδίπου, ο οποίος δήλωσε άγνοια για το σκοπό της ενοικίασης. Συνεχίζεται η ανάκριση της ύποπτης, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων. Σίγουρα αξιολογούνται διάφορες πληροφορίες και μαρτυρίες, αλλά και τεκμήρια που λήφθηκαν στη σκηνή, τα οποία θα βοηθήσουν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι ανακριτές της Λάρνακας κατέχουν πληροφορίες για διοργάνωση παρόμοιων τελετών εξαγνισμού σε δύο ακόμη επαρχίες, στην Πάφο και τη Λεμεσό, και γι' αυτό ζητήθηκε από τα μέλη των τμήματων ανιχνεύσεως εγκλημάτων των δύο επαρχιών να διενεργήσουν διακριτικές έρευνες για εξασφάλιση πληροφοριών που ενδεχομένως να βοηθήσουν στην υπόθεση θανάτου της Λετωνής. Παράλληλα, συνεχίζονται και έρευνες για εντοπισμό του 40χρονου Κολομβιανού, παρασκευαστή του κοκτέιλ με τις παρεστησιογόνες ουσίες που σέρβιραν στην τελετή. Εκκρεμεί ένταλμα σύλληψη εναντίον ενός προσώπου. Στο παρόν στάδιο εκκρεμεί εναντίον του ένταλμα σύλληψη σε εθνικό επίπεδο, όμως γίνονται οι διαδικασίες ούτως ώστε να υπάρξει και διεθνής αναζήτησή του. Ο Κολομβιανός φαίνεται να αναχώρησε από το αεροδρόμιο Λάρνακας λίγες ώρες πριν χάσει τη ζωή της, ή 34χρονη, και αναζητείται με τη βοήθεια της Ιντερπόλ και της Europol.